Λοιπόν, βίντεο και εικόνες και πλάνα που μας έρχονται από τη Νέα Υόρκη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε την Ματίνα τη Δεμελή, την συνάδελφο δημοσιογράφο και τον Λευτέρη τον Μπέργη. Τα έχουμε πει πολλές φορές μέσα στην εκπομπή μας. Να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα σας από τη Νέα Υόρκη. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τον Νίκο, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Ματίνα, έχουμε συνδεθεί, τα έχουμε πει, έχουμε επικοινωνήσει πολλές φορές και μας έχεις βοηθήσει άπειρες φορές μέσα από ρεπορτάζ που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τη Ματίνα. Έλα, Λευτέρη, σε διέκοψα. Ναι, καλησπέρα. Θέλω να πω στην γλυκιά πατρίδα, από εδώ, από την μακρινή Αμερική, που μας φιλοξενεί τόσες μέρες για όμορφα πράγματα, δόξα τω Θεώ, που έχουμε κάνει εδώ πέρα. Λοιπόν, Ματίνα, να ξεκινήσω μαζί σου. Κατά κάποιο τρόπο εσύ εμπνεύστηκες την όλη πρωτοβουλία, αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία, με την κριτική παράδοση να ταξιδεύεις στη Νέα Υόρκη. Για πες μας δύο λόγια, τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα? Λοιπόν, αυτή η ιδέα ξεκίνησε, την εμπνεύστηκα μαζί με τον Λευτέρη, τη σκεφτόμασταν από εδώ και πολλούς μήνες. Και σιγά σιγά αρχίσαμε να την κάνουμε πραγματικότητα. Σκεφτήκαμε να μεταφέρουμε την Αγία Κοινογιαννή παρέα και γενικά όλο το κριτικό στοιχείο εδώ, στους κριτικούς και όχι μόνο της Ομογένειας. Ξεκινήσαμε με ένα σχολείο στο Brooklyn ελληνικό. Πήγαμε εκεί με τον Βασίλη τον Γραμμουντάνη, με τον Ματολίνα του, ο Λευτέρης ο Μπέρκης με τις Ματινάδες και με τον Ανογενό Πηδικτό. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ. Πήγαμε στο Αργύριο Σφάντης, το σχολείο το ελληνικό που είναι στο Brooklyn. Και στη συνέχεια κάναμε και κάποιες εκδηλώσεις. Κάναμε ένα γλέντι στο κριτικό το σύλλογο των Μίνωα, και αυτό το οργανώναμε πάρα πολύ καιρό. Με τον Βασίλη μαζί ο Λευτέρης. Και στη συνέχεια πήγαμε στο κριτικό σπίτι Ομόνια, πάλι στην Αστόρια, όπου συμμετείχαμε με τον Λευτέρη στην εκδήλωση που έγινε για τη μάχη της Κρήτης. Ο Λευτέρης είπε κάποιες ματινάδες για τη μάχη της Κρήτης. Και στη συνέχεια φύγαμε για τον Καναδά, πήγαμε στο Μόντριαλ, όπου και εκεί έκανε την παρουσίαση του βιβλίου, να πω, σε όλα αυτά τα μέρη που πήγαμε, ο χώρος των στίχων. Έγινε παρουσίαση του βιβλίου, με συνοδεία ματινάδων φυσικά, μαζί με τον Βασίλη. Και τελειώσαμε με το Μόντρεαλ, όπου και εκεί έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό. Αλλά θα σας πει ο Λευτέρης περισσότερα. Να μας πει ο Λευτέρης περισσότερα και γενικά πώς υποδέχθηκαν την κριτική αποστολή εκεί οι ομογενείς σε αυτές τις περιοχές. Λευτέρη. Με πολύ αγάπη. Ναι, καλησπέρα και από μένα, φίλε Νίκο. Καλησπέρα, Εύη. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη που μας ακούει. Το ταξίδι μας εδώ πέρα ξεκίνησε, όπως είπε η Ματίνα, με την παρουσίαση του μια μορφή σεμιναρίου που κάναμε στο Δημοτικό Σχολείο Αργύριος Φάντης μαζί με τον Βασίλη τον Δραμουντάνη. Προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε την κριτική κουλτούρα και την ανογιανή, αυτά που έχουμε μάθει εμείς από το χωριό μας, πάνω από το στίχο, πάνω από τη μουσική, πάνω από το χορό. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από το πόσο γρήγορα τα παιδιά κατάφεραν να μοιηθούν στην παράδοσή μας, στην κουλτούρα μας. Άρχισαν να χορεύουν, άρχισαν να τραγουδάνε, ήταν καταπληκτικό όλο αυτό που συνέβη εκεί πέρα. Στη συνέχεια παρουσίασα το βιβλίο μου, όπως προείπε και η Ματίνα, στο Κριτικό Σύλλογο το Μίνωα. Μας είχαν καλέσει εκεί οι άνθρωποι και να είναι καλά, οι κριτικοί, οι ομογενείς μας, αλλά και οι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα που ήταν μαζί μας όλες τις μέρες. Έχω εντυπωσιαστεί εδώ πέρα από τη σύμπνοια που έχει η ομογένειά μας, από την ομόνια που υπάρχει, από την αγάπη που υπάρχει μεταξύ τους και αυτοί που δείξαν σε εμάς. Θέλω να τους ευχαριστήσω από εδώ και δημόσια όλους για όλη αυτή την αγάπη που μας δείξανε όλο αυτό το καιρό, σε όλο αυτό το ταξίδι και εδώ και στον Καναδά που πήγαμε, στο Σύλλογο Κριτών Μόντρεαλ του Καναδά που παρουσίασε και το βιβλίο μου. Μάλιστα με το τεράστιο το Βασίλη του Σκουλάση, υπήρξαμε εκεί μια μουσική βραδιά παράλληλα με την παρουσίαση. Ήταν κάτι υπέροχο και φανταστικό. Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους και κριτικούς που έχουν κάτι να δώσουν πάνω στο στοιχείο της παράδοσης, πάνω στο στίχο, πάνω στη μουσική, να μπορέσουν να βιώσουν τέτοια όμορφα πράγματα που βιώσαμε και εμείς σε αυτό το διάστημα. Ματίνα, έχουμε πει πάρα πολλές φορές για την ανάγκη των ομογενών να έρχονται σε επαφή με συμπατριώτες τους, με την πατρίδα γενικότερα. Αλλά θέλω να σταθώ λίγο και στη δική σου ανάγκη να φέρεις αυτούς τους δύο κόσμους με κοινές ρίζες σε επαφή για να επικοινωνήσουν και να έρθουν πιο κοντά. Ακριβώς.
Ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη εδώ, ειδικά για όλους εμάς που είμαστε στην ξενιθιά τόσα χρόνια. Μας λείπει αυτό. Μπορεί να βρισκόμαστε, μπορεί να κάνουμε γλέντια, αλλά δεν είναι το ίδιο. Τα παιδιά ήρθαν εδώ και φέρανε την άβρα της Κρήτης, φέρανε λίγο την ατμόσφαιρα της Κρήτης εδώ. Και εδώ θέλω να πω ότι αυτή η ένωση της Κρήτης και της Αμερικής έγινε έμπνευση για το Λευτέρη και έχει γράψει ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο ακόμη δεν έχει μελοποιηθεί. Και θα ήθελα πολύ να σας το διαβάσει. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Βέβαια. Είναι αφιερωμένο σε όλους τους ξενιτεμένους ανθρώπους ανά τον κόσμο, όχι μόνο της Κρήτης. Λευτέρη. Φίλε Νίκο, το τραγούδι, όπως προείπε η Ματίνα, λέγεται «Μετανάστης Κρήτη Αμερική». Και το εμπνεύστηκα όλο αυτό το διάστημα που ήμουν κάτω στην Κρήτη, γιατί είχα φανταστεί ακριβώς τα πράγματα που θα ζήσω και θα βιώσω εδώ πέρα, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Ήτανε το δύο σαλέσια, ήμουν εδώ στην Αμερική, είχα φύγει από την πατρίδα, από την Κρήτη. Ήθελα κάτι να γράψω για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φύγει και είναι εδώ και προσπαθούν για ένα καλύτερο μέλλον. Και δόξα τω Θεώ, εδώ που τους φιλοξενεί. Μάλιστα, για πάμε. Το έχω χαρεί που πάνε όλοι καλά. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται «Μετανάστης Κρήτη Αμερική». Τι κι αν περάσαν τόσα χρόνια μακριά σου, βρίσκεσαι πάντα στο μυαλό και στην ψυχή. Πόσα ταξίδια κάνει ο νους μου κάθε μέρα. Λες και έχει ράγες σαν τα τρένα στον αέρα και το ταξίδι Κρήτη Αμερική. Κρατώ το φως που κουβαλάς από τους αιώνες, μέσα στο τσεπάκι κλειστό το φερμουάρ. Την περηφάνεια από όλους τους αγώνες, κάθε πρωί που πάω για δουλειά. Και φεύγει μέρα Κρήτη Αμερική. Εδώ μ' αγκάλιασε μια δεύτερη πατρίδα, εδώ που έχουν όλα πόη και τιμή. Δεν διαχωρίζει μαύρους, άσπρους και χαρίζει σε όλο τον κόσμο μια καλύτερη ζωή. Σε όλο τον κόσμο μια καλύτερη ζωή. Και είναι η καρδιά μου μοιρασμένη δύο κομμάτια, το ένα Κρήτη και το άλλο Αμερική. Περιμένουμε πώς και πώς, ξέρεις, για να προκύψουν αυτοί οι στίχοι γενικά, πρέπει να υπάρχει συνέστημα. Και από πίσω κρύβεται πέρα ένας άνθρωπος, πέρα από έναν άνθρωπο που πίσω αγαπάει την παράδοση και ένας ευαίσθητος άνθρωπος κρύβεται. Και περιμένουμε πώς και πώς να μπει και μελωδία, να αντιθεί με μελωδία, με μουσική. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο, αυτό το τραγούδι είναι να το μελοποιήσει ο φίλος μου Βασίλης ο Δραμουντάνης, με τον οποίο κάναμε το 90% αυτού του ταξιδιού μαζί, τις παρουσιάσεις του βιβλίου μου, τις εμπλουτίσαμε με μουσική, με τραγούδια που έχουμε γράψει μαζί. Με πράγματα που έχουμε κάνει μαζί από παιδιά, το ξέρεις ότι είμαστε φίλοι με τον Βασίλη από πολύ μικρά. Βέβαια. Πορευόμαστε εγώ πάνω στο στίχο και αυτό στη μουσική, δόξα τω Θεώ, ξέρεις, και προσπαθούμε να δημιουργούμε πράγματα όμορφα. Ματίνα, αυτή την έμπνευση τη δημιούργησες εσύ μεταξύ άλλων, η αλήθεια είναι, και φαντάζομαι είσαι ικανοποιημένη γι' αυτό. Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω εγώ δημόσια τη Ματίνα που όλο αυτό το διάστημα σήκωσε όλο αυτό το βάρος της οργάνωσης του ταξιδιού. Και καλά κάνεις, βέβαια. Λευτέρη, για να μην χάσουμε και τη σύνδεση, να πάμε και στις μαντινάδες και να κλείσουμε με τις μαντινάδες. Κάτι μας έχεις. Είδατε την κατάλληλη στιγμή, αλήθεια είναι, να ξαναπροσπαθήσουμε όμως. Εδώ αξίζει. Μην κλείσουμε τη σύνδεση έτσι. Να δώσουμε κάποια δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Λευτέρη, μας ακούς? Ναι, δεν ναι, σας ακούω, σας ακούω. Πάμε να κλείσουμε με τις μαντινάδες τη σύνδεση. Όλος ο κόσμος καλός και ευλογημένος. Μα από την Κρήτη, το μορφιές, εγώ είμαι φαμπωμένος. Λοιπόν, και με αυτή τη μαντινάδα να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ματίνα. Είμαστε σε επαφή, σε επικοινωνία. Ξέρεις, σε εκτιμάμε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εκεί στην καρδιά της Νέας Υόρκης αυτή τη στιγμή για την Κρήτη σήμερα ακούστηκαν στίχοι εμπνευσμένοι από την ομογένεια εκεί της περιοχής και όμορφες μαντινάδες από το Λευτέρη τον Μπέρκη, ο οποίος μας λέει μαντινάδες όχι μόνο από τα Νόγια εκεί στην καρδιά των Ανογείων, αλλά από την καρδιά της Νέας Υόρκης. Έχουμε να το λέμε. Λοιπόν,